Οι μαθητικέ μετακινήσει αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όσον αφορά τι προετοιμασίε εν ώψη τη νέα σχολική χρονιά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του πραστικού κτέλ Καβάλα, Παναγιώτη Σεντεμείδη, και φέτο οι μετακινήσει των μαθητών από περιοχέ εκτό Καβάλα στα σχολεία τη πόλη θα γίνονται δίχω την πληρωμή εισιτηρίου από του μαθητέ. Ο κ. Σεντεμείδη μίλησε μάλιστα στη τηλεόραση του Σέντερ για το συγκεκριμένο θέμα, λέγοντα πω η διαδικασία πρόκειται να ξεκινήσει ομαλά από τι 12 Σεπτεμβρίου. Ε, Όπω και κάθε χρόνο, εμεί είμαστε έτοιμοι για την α, νέα σχολική χρονιά. Υπήρχαν μερικά προβλήματα όσον αφορά το θέμα των οφειλωμένων. Από εκεί και πέρα, εδώ και μια εβδομάδα σχεδόν τακτοποιήθηκαν όλα, όχι στο τελικό στάδιο να λέμε. μπήκε ένα σεβαστό ποσό στο Ταμείο του Υπεραστικού ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει ομαλά τη νέα σχολική χρονιά. Ε, πρέπει να πούμε ότι σε αυτό συνέβαλε και ο Αντιπεριφερειάρχης ο κύριος Μαρκόπουλος με όλο το επιτελείο. Από εκεί και πέρα ε, πιστεύω πως θα ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά ε, άσχετα με το τι ακούγεται και τι γίνεται στη χώρα. Ε, πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι δεν σταμάτησε ποτέ το κράτος να χρηματοδοτεί έτσι τη μεταφορά μαθητών. Αυτό πρέπει να λέμε, είπαμε πάντα όχι μόνο να λέμε τα αντίθετα. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν για τις 12 του μήνα να ξεκινήσουμε ομαλά τη μεταφορά μαθητών. Από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα ένα σεβαστό ποσό το οποίο πρέπει να καταβληθεί στο διάστημα του Σεπτέμβρη πιστεύω. Είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή και μπορούμε να πούμε σε όλους τους εμπλεκόμενους, σε όλες τις οικογένειες που έχουν μαθητές, ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα στο ξεκίνημα της νέας σχολικής περίοδου. Άρα και φέτος ουσιαστικά οι μαθητές θα μετακινούνται δωρεάν, έτσι χρειάζεται με Ναι βεβαίως, όπως και πέρσι, έτσι ξεκινάμε και φέτος βάσει της παράτασης που παίρνει ο διαγωνισμός. Από εκεί και πέρα το τι θα γίνει μέσα στη σχολική χρονιά θα είμαστε στη διάθεσή σας να το συζητήσουμε και ό,τι νέο έχουμε μπορούμε να το ξέρουν όλοι και πάλι λέω οι εμπλεκόμενοι που έχουν τα παιδιά τους για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα σε όλη τη νέα σχολική περίοδο.